Διαβάστε την Κυριακή στο παρόν. Η ανηφόρα συνεχίζεται. Μικρή η ανάσα, μεγάλο το κόστος. Σε σκληρή εποπτεία η χώρα παραμένει ως μπαμπούλα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αποκλείστηκε η έξοδος στις αγορές λόγω υψηλών επιτοκίων. Ακόμη, βάσεις στα Σκόπια φτιάχνουν οι Αμερικανοί. Μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα και την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, πρόθυμους συμμάχους αναζητεί η κυβέρνηση για να περάσει από τη Βουλή η συμφωνία. Και βουλιάζουν στη φτώχεια οι συνταξιούχοι. Κάτω από 500 ευρώ μεικτά η κύρια σύνταξη για πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. 200 ευρώ η επικουρική για 900.000 συνταξιούχους. Στο σφυρί 10.000 ακίνητα και 24 επιχειρήσεις του δημοσίου. Παρόν. Ρίχνει φως στα γεγονότα.